Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση και για την τιμητική πρόκληση να αναπτύξουμε ένα θέμα το οποίο κυρίως είναι λίγο ταμπουλαράζο, όπως είχε πει και ο κύριος Μιχαηλίδης. Εγώ το δανείζουμε από αυτό, το κράτησα και το λέω. Μου δώσανε, για να χρησιμοποιήσω μία έκφραση, πάσα οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, ο κ. Πεχλιβανίδης, που ανέφερε την περιφερική αγιοπάθεια, και ο κ. Τσουτουλιέτης, που ανέφερε την περιφερική νευροπάθεια. Οπότε αυτά κάπου οδηγούν και το ακροατήριο λίγο να μας δώσει περισσότερη προσοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Και μιλάμε για το διαβητικό πόδι στην ελληνική πραγματικότητα, ένα θέμα πολύ δύσκολο, το αναθέσαμε στον κύριο Ηρακλή Τσανικίδη. Ένα στοιχείο θα πω για τον κύριο Ηρακλή Τσανικίδη, που είναι παθολόγος, διαβητολόγος, είναι από τους λίγους που έκανε με δική του πρωτοβουλία στη Βόρεια Ελλάδα ισονομόνος ιατρείο διαβητικού ποδιού στο νοσοκομείο Κατερίνης, οπότε νομίζω του αξίζει να μας κρατήσει για λίγα λεπτά το ενδιαφέρον πάνω στο θέμα αυτό που λέγεται διαβητικό πόδι και ελληνική πραγματικότητα. Αυτό ήταν από τα στοιχεία που πρέπει λίγο να το δούμε παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή και κυρίως τον Γιώργο Τζάντα για την πρόσκληση. Ούτως ή άλλως οι δικές μου ομιλίες είναι σύντομες. Όπως γνωρίζουμε, ο διαβήτης είναι υπεύθυνος για 6,7 εκατομμύρια θανάτους το 2021, το ίδιο ποσοστό είναι και το 2022, να μην πω και παραπάνω. Μιλάμε για έναν θάνατο κάθε 5 δευτερόλεπτα. Τα έχουμε δει πολλές φορές, δεν είναι καινούργιες διαφάνειες, πολλαπλοί παθολογικοί μηχανισμοί. Πριν από λίγο ακούσαμε και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις, ανάλογα με την παθοφυσιολογία. Τα περνάω γρήγορα. Λοιπόν, το φάσμα των επιπλοκών γνωρίζουμε για τις μικροαγκιακές επιπλοκές και με τις μακροαγκιακές και τις μικροαγκιακές. Μια από αυτήν είναι και η διαβητική νευροπάθεια, που θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω. Τι είναι το διαβητικό πόδι? Ένας ορισμός που βγήκε από την ομάδα εργασίας διαβητικού ποδιού που συμμετέχει και ο πρόεδρος. Λίμωξη, εξέλκωση, καταστροφή των ιστών του άκρου ποδός που συνυπάρχει με νευροπάθεια και περιφερειακή αρτηριακή νόσο σε άτομα με διαβήτη. Το διαβητικό έλκος είναι σχισμή, η λύση της συνέχειας ουσιαστικά του δέρματος, που περιλαμβάνει την επιδερμίδα και μέρος του δέρματος. Μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι περίπου 7 εκατομμύρια διαβητικοί παγκοσμίως θα πάσχουν από έλκος στον άκρο πόδα. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για το κόστος των θεραπείων. Εδώ μιλάμε για το κόστος των επιπλοκών, 50 με 75 εκατομμύρια του συνολικού κόστους. Μιλάμε για το 11, φανταστείτε πού έχει φτάσει μέχρι τώρα. Στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι πιο επιμελής στο κόστος, πιο συντηρητική, το γνωρίζουμε, το διαβητικό πόδι κοστίζει γύρω στις 8.500 λίρες. Βλέπετε το μη θανατηφόρο έμφραγμα είναι στις 4.000, το θανατηφόρο στις 1.152 λίρες και το θανατηφόρο αγκιακό στις 3.383. Βλέπετε πόσο κοστίζει η επιπλοκή του διαβητικού ποδιού. Το επιπλέον κόστος με τις χρόνιες επιπλοκές, εκεί ξεφεύγουμε. Ακροτηριασμούς 5.000, επαναγκύωση 3.000, δεν θέλω να σας κουράσω με νούμερα. Βλέπετε νεφροπάθεια, αμφιλοστοιπάθεια, όλες οι επιπλοκές. Τις τιμές είναι μια μελέτη που έχουν κάνει οι Ιταλοί. Στην Ελλάδα δεν διαφέρουν τα πράγματα. Χωρίς διαβητικό πόδι, ένας διαβητικός κοστίζει γύρω στα 1.300 ευρώ. Με διαβητικό πόδι, 6.140. Βάσει δεδομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι ακροτηριασμοί κάτω άκρου είναι 15 με 20 φορές συχνότεροι σε διαβητικά άτομα. Δηλαδή, κάθε 20 δευτερόλεπτα πραγματοποιείται κάποιος ακροτηριασμός διαβητικού κάτω άκρου στον κόσμο. Δεν είναι μόνο οι επιπλοκές, μιλάμε και ακροτηριασμούς, μιλάμε και το τι μπορεί να συμβεί. Στην Ελλάδα, ο αριθμός των διαβητικών έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια. Το διαβητικό πόδι, όπως είπαμε πριν, γίνεται αφορμή για περίπου 2.500 ακροτηριασμούς ετησίως, αφού σε ένα 85% των ακροτηριασμών των κάτων άκρων, όπως γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με διαβήτη, έχει προηγηθεί έλκος στο πόδι. Ποια είναι η βασική αρχή
για να σταματήσει αυτό. Η πρόληψη. Το 50% των ακροτηριασμών και των ελκών των ποδιών στα διαβητικά άτομα μπορεί να μειωθεί σημαντικά με την αποτελεσματική αναγνώριση, θεραπεία, φροντίδα και εκπαίδευση. Γυρνάμε στο παρελθόν. Η Διεθνή Συμφωνία τι έχει πει? Ο εντοπισμός των ασθενών σε κίνδυνο εξέλκωσης είναι η πιο σημαντική πλευρά πρόληψης του ακροτηριασμού. 1999. Πολ Μπραντ, ο άνθρωπος που ξεκίνησε ουσιαστικά με το διαβητικό πόδι, από τους πιο σημαντικούς, πώς μπορεί να μειωθεί η νοσηρότητα και η θνητότητα από το σύνδρομο του διαβητικού ποδιού? Εθνική στρατηγική που θα ενθαρρύνει τους επαγγελματίες υγείας να αφαιρέσουν τα παπούτσια και τις σκάλες των διαβητικών και να εξετάσουν τα πόδια τους. Η αποτελεσματική εκπαίδευση του ασθενή μπορεί να μειώσει την επίπτωση των ελκών και των ακροτηριασμών κατά 50%, όπως λέει ο Μπάλτον. Πάμε στις συστάσεις της Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εταιρείας. Τα πόδια όλων των ατόμων με ζαχαρόδι διαβήτη πρέπει να εξετάζονται σε ετήσια βάση. Η εξέταση να περιλαμβάνει την αισθητικότητα, την κατάσταση των αγκείων τους, την ακαιρεότητα του δέρματος, την αρχιτεκτονική των ποδιών τους και την εμβιομηχανική. Ασθενείς με νευροπάθεια πρέπει να εξετάζονται με επισκόπηση των ποδιών σε κάθε επίσκεψη. Τις ΕΔΕ της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας δεν διαφέρουν. Στην πρώτη επίσκεψη να γίνεται εξέταση κάτω άκρων για διάγνωση διαβητικής νευροπάθειας, περιφερειακής αγκιοπάθειας, έλεγχο για διάγνωση νευροπάθειας του αυτόνομου νευρικού συστήματος και ετήσιος έλεγχος. Όλοι οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται για περιφερειακή νευροπάθεια με τη διάγνωση του ζαχαροδιαβήτη τύπου 2 και 5 έτη μετά τη διάγνωση του διαβήτη τύπου 1 και τουλάχιστον μια φορά ετησίως έκτοτε. Γνωρίζουμε ότι το 85% των ασθενών δεν έχει συμπτώματα, τα συμπτώματα δεν θέτουν αλλά ενισχύουν τη διάγνωση. Όταν υπάρχουν, είναι πιο έντονα τη νύχτα. Έχουμε τις παρεστησίες, υπερεστησίες, αιμοδίες, καυσαλγίες, αίσθημα θερμότητας, διαξυφιστικά άγγη, την αίσθηση του πόνου, την επώδυνη αίσθηση στα μετακλινώδη σκεπάσματα, άλγος στα πόδια και στις κνήμες. Αν συζητήσουμε με τους ασθενείς μας, πολλές φορές μας τα αναφέρουν αυτά, αλλά θα πρέπει να τους τα ρωτάμε κιόλας. Φτάνουμε τώρα στο πώς πρέπει να γίνει και σε αυτό μπορώ να πω ότι βοήθησε πάρα πολύ η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Διαβητικού Ποδιού στο να ξεκινήσει και στη χώρα μας να υπάρχουν ιατρία, να υπάρχει αυτή η εθνική στρατηγική που λέμε. Τα ιατρία αυτά μπορεί να είναι από πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Το πρωτοβάθμιο ιατρείο, γιατρός γενικής ιατρικής, παθολόγος ή νοσηλεύτρια, τι μπορεί να κάνει σε ένα πρωτοβάθμιο? Άμεση αντιμετώπιση ενεργών προβλημάτων του διαβητικού ποδιού, παρακολούθηση χρόνιων περιστατικών, εκπαίδευση και θεραπεία. Στη δευτεροβάθμια, που είναι διαβητολόγος, παθολόγος, χειρουργός, γενικός χειρουργός, αγκιοχειρουργός, μια εξειδικευμένη νοσηλεύτρια, ποδοθεραπευτής, που υπάρχει ορθοπαιδικός. Τι βλέπουμε σε ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο? Μείωση κατάρρευσης των αχύλων αντανακλαστικών, μείωση της αίσθησης του πόνου. Τα περνάω γιατί θα τα πούμε στη συνέχεια. Η μείωση της αίσθησης της θερμοκρασίας. Το σημαντικό είναι αυτές οι κλίμακες. Είναι κάτι που νομίζουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να γίνει μια εξέταση στο διαβητικό πόδι. Είναι υπόθεση 5, το πολύ 10 λεπτών. Εγώ πιστεύω είναι 5 λεπτών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις κλίμακες, την neuropathy symptom score και την neuropathy disability score. Τι είναι αυτές οι κλίμακες? Κοιτάμε το σύμπτωμα. Αν υπάρχει κόπωση, κράμπα, πόνος, βαθμολογούμε. Αν υπάρχουν καύσες, αιμοδίες, η θέση, αν είναι στο μυρό, στις κνήμες ή στο πόδι, παίρνει ανάλογα τη βαθμολογία. Ο χρόνος εμφάνισης, αν είναι την ημέρα, ημέρα-νύχτα ή τη νύχτα. Διαταραχές ύπνου, αν υπάρχουν ή όχι. Ανακούφιση, όταν κάθεται ή ξαπλώνει. Και το μέγιστο που μπορούμε να φτάσουμε είναι το 9. Κάτω από 3 βαθμούς, μιλάμε για απουσία νευροπάθειας. 3 με 4 ήπια συμπτώματα, 5 με 6 μέτρια συμπτώματα, 7 με 9 μιλάμε για σοβαρά συμπτώματα. Ο άλλος δείκτης της νευρολογικής ανικανότητας είναι στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού, το ερέθισμα με τον πόνο, και εδώ βαθμολογούμε και στο αριστερό πόδι και στο δεξί, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, με τις δονήσεις διαπασών, το ίδιο και εδώ, την θερμοκρασία ράβδου, αν είναι θερμό ή ψυχρό, αν υπάρχει αίσθηση στη ράχη του ποδιού, κάνουμε τη βαθμολογία μας, με τα αντανακλαστικά με τη σφύρα, και εδώ τα ίδια αποτελέσματα. Αξιολόγηση και εδώ, κάτω από 3 απουσία, 3 με 5 σημεία ήπιας βαρύτητας, 6 με 8 σημεία βαρύτητας, 9 με 10 σημεία σοβαρής νευροπάθειας. Θυμάμαι όταν είχα ξεκινήσει το ιατρείο του διαβήτη, ο διευθυντής μου τότε, ότι υπήρχε, όταν υπήρχε ένα πρόβλημα με το πόδι, μου διάζει το πόδι,
σε νευρολόγο. Βλέπετε, αυτή η ειδικότητα λείπει σε αυτή την ομάδα που έχουμε πει. Να κάνει προκλητά δυναμικά, να τον στείλουμε για προκλητά δυναμικά. Κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και δεν χρειάζεται πια όπως πριν. Η συνεργασία με ποιες ειδικότητες χρειάζεται. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία με χειρουργούς, ορθοπαιδικούς, αγγειοχειρουργούς, ακτινοδιαγνώστες, γενικούς χειρουργούς που θα μας βοηθήσουν στις λοιμώξεις, οι ορθοπαιδικοί που θα μας βοηθήσουν και στους ακουτιασμούς, οι ορθοπαιδικοί που θα μας βοηθήσουν στις εκτιμήσεις των νευροπαθητικών ελκών και στις διορθώσεις, αγγειοχειρουργούς στις επαναγγειώσεις, στις τοποθετήσεις στέν κλπ. Όπως και οι ακτινοδιαγνώστες. Με την αξονική, με τη μαγνητική τομογραφία, εκτέλεση περίχων και αγγειογραφικών είναι πολλές ειδικότητες μαζί πρέπει να συνεργαστούν για να καταφέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Η νοσηλευτική εργασία και αυτή είναι πολύ σημαντική. Εκτός από το ζύγισμα, ύψος που θα μας βοηθήσουν, μας βοηθάνε με τα επιθέματα, τον εξοπλισμό του ιατρείου και τη γραμματιακή δυστυχώς εργασία που συνήθως την κάνουν, δεν υπάρχει γραμματέα, συνήθως την κάνουν οι νοσηλευτές. Πολύ καλά είναι να έχουμε ένα καλό ιστορικό για να γίνει διάγνωση της νευροπάθειας, είπαμε τι χρειάζεται και έτσι μπορούμε να βρούμε ποιο πόδι είναι σε κίνδυνο για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Εισαγωγές, νοσηλεία, ρύθμιση ζαχάρου, το βασικό απ' όλα και οι υπόλοιποι παράγοντες κινδύνου. Τακτική εξέταση, τα έχουμε πει. Ένας εξοπλισμός του ιατρείου κοστίζει πάρα πολύ φθηνά. Αυτό που είπε ο κύριος Μανές, ο πρόεδρος, είναι ότι όταν έκανα το ιατρείο διαβητικού ποδιού, ήταν χαρούμενη η διοίκηση του νοσοκομείου, γιατί ήταν ελάχιστα αυτά που χρειαζόμουν. Διαπασόν, 128 χέρια για την αντίληψη παρεστησίας, ένα μονοεινίδιο, το λείπει ο βάμβακος, έλεγχο θερμοκρασίας με δύο ράβδους που υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας, το ένα είναι κρύο, το άλλο ζεστό, και τα υλικά καθαρισμού, το επιπλέον που τους κοστολόγησε ένα ντόπλερ. Υπάρχει και το νεύροπα τεστ, όπως το γνωρίζετε, το διαδερμικό επίθεμα, που έχει μια ευαισθησία στο 86%. Διθιοσιόμετρο για τη δοκιμασία αντίληψης της δόνησης. Αυτά είναι τα εργαλεία σε εισαγωγικά που υπάρχουν στο ιατρείο που έχω στο νοσοκομείο Κατερίνης. Η εξέταση αυτή που έχουμε πει, πιο πολύ αναφέρομαι στους νέους συναδέλφους και αυτούς που θα ασχοληθούν με διαβίδι, για να τους δείξω ότι πόσο απλή είναι αυτή η εξέταση και πόσο σημαντική για να σώσει κάποιο πόδι και γενικά μια ζωή ενός ανθρώπου. Λίγα λόγια για το ιατρείο, για να μην σας κουράσω, είναι και περασμένη ώρα. Το ιατρείο λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2017. Μια φορά το μήνα, είναι η πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα. Στα 6 χρόνια έχουν εξεταστεί συνολικά 1.100 ασθενείς. Αυτά δεν είναι μελέτες, δεν είναι στατιστικά από άλλα κράτη, είναι του νοσοκομείου μας. Με ραντεβού ή χωρίς ραντεβού. 56% άνδρες, 44% γυναίκες, η διάρκεια του διαβίδι 6 με 12 χρόνια, το 20% είχαν νευροπαθητικά έλκη, το 12% νευροϊσχαιμικά, 50% προσθέτει για προληπτικό έλεγχο, μπορώ να πω και από περιέργεια. Πονάει το πόδι μου, έχω μια πληγή στο γόνατο, να τη δείτε. Και 18% άλλες αιτίες. 60 από αυτούς τους ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία για ενδοφλέβεια, αντιμικροβιακή αγωγή και χειρουργική αντιμετώπιση. Εδώ είναι το ιατρείο που γίνεται οι επεμβάσεις, καθαρισμοί και η εξέταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, ο αριθμός των ακροτηριασμών σε διαβητικούς ασθενείς ήταν 10 φορές υψηλότερος σε σχέση με αυτόν πριν από την πανδημία. Τι μας έδειξε η διεθνής εμπειρία? Ότι η λειτουργία τέτοιων ιατρείων προλαμβάνει και μειώνει μέχρι και 50% των ακροτηριασμών σε άτομα με ζαχαρόδι διαβίδι. Τα ιατρεία διαβητικού ποδιού είναι απαραίτητα να υπάρχουν σε τα μεγάλα νομαρχιακά νοσοκομεία, όχι μόνο στα διαβητολογικά κέντρα. Εδώ είναι κάποια από αυτά που ήδη λειτουργούν. Τελειώνοντας, κάθε πόδι που σώζεται, σώζεται και μια ζωή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ρεκλή νομίζω ήταν μια περιληπτική αλλά και πολύ σαφής κατάσταση της εικόνας του διαβητικού ποδιού που υπάρχει στην ελληνική επικράτεια. Νομίζω υπάρχουν ερωτήσεις. Λόγω της ώρας δεν ήθελα να βάλω διαφάνειες με ακροτηριασμούς ή με έλκη κλπ. Δεν πειράζει. Και έχουμε σχολιασμό και το Γιώργο. Ο Γιώργος Οπίγκας είχα την τιμή να τον έχω στο κέντρο για εκπαίδευση και νομίζω ότι είναι άλλη εξαιρετική τιμή να τον έχω και σαν σχολιαστή εδώ. Ναι, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Εξαιρετική ομιλία, κύριε Τσανικίδη.
αλλά και εξαιρετικό για το έργο που κάνετε και στο νοσοκομείο. Εντυπωσιάστηκα όμως πάρα πολύ από το κόστος που έχει η θεραπεία του διαβητικού ποδιού. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να τονίσω ότι η καλύτερη θεραπεία για το διαβητικό πόδι είναι η πρόληψη, η οποία πρέπει να γίνεται είτε με την πολύ καλή ρύθμιση του ζαχαρόη διαβήτη πριν φτάσει ο ασθενής να έχει διαβητικό πόδι, με την εξέταση του διαβητικού ποδιού από τον γιατρό τουλάχιστον μία φορά το έτος, όπως το είπατε, αλλά και, από την αυτοεξέταση του ποδιού καθημερινά από τον ίδιο τον άρρωστο. Έτσι ώστε να προλάβουμε να μην έχουμε αυτό το μεγάλο κόστος που έχει η θεραπεία του διαβητικού ποδιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Νομίζω και ο Στέφανος ο Τσουτουλίδης, ο οποίος έχει το ιατρείο, το έχει πάρα πολύ καλά οργανωμένο στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, έχει να μας πει κάτι. Στέφανε. Ναι, συγχαρητήρια, Ηρακλή. Είμαστε παιδιά του κυρίου Μανέ και τον ευχαριστούμε γιατί μας έμαθε να βλέπουμε το πόδι, που με λύπη μας βλέπουμε ότι έρχεται κόσμος ο οποίος έχει χρόνια και χρόνια και χρόνια διαβήτη και λέει γιατί πρώτη φορά μας βγάλαν το παπούτσι και την κάλτσα να μας δουν τα πόδια. Ας επικεντρωθούμε στη διαφάνεια που έδειξε ο Ηρακλής, σε αυτό που είπε ο... ότι πρέπει να υπάρχει μια εθνική στρατηγική, ούτως ώστε... Ο Πολ Μπραντ. Πρέπει να υπάρχει μια εθνική στρατηγική, ούτως ώστε να ενθαρρύνουμε τους διαβητικούς να βγάλουν το παπούτσι και την κάλτσα. Η εξέταση και η διάγνωση της νευροπάθειας είναι καθαρά. Δεν παίρνει ώρα. Πιο πολύ ώρα να βγάλει το παπούτσι σε ένα έμπειρο χέρι. Και παίρνουμε πάρα πολλά στοιχεία από την κλινική εξέταση και μόνο από την επισκόπηση του ποδιού. Οπότε πρέπει να το κάνουμε, ούτως ώστε να μην φτάνουμε σε σημείο να έχουμε ακροτηριασμούς το 2023. Είναι κρίμα πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανος. Ο Στέφανος έχει κάνει δουλειά και την έχει παρουσιάσει και περιμένω και από την Ηρακλή να την παρουσιάσει με μείωση ακροτηριασμών. Για τον Πολ Μπραντ, τώρα που είπαμε, ένα δίλεπτο μόνο έχω να κάνω σχόλια. Αυτός ασχολήθηκε πολύ με τη λέπρα. Η διαβητική νευροπάθεια δεν μπορεί να ανεξαίρεται και κόβει το πόδι εύκολα. Αυτό κάνει και η λέπρα. Και ήταν ο πρωτοπόρος. Αυτά λοιπόν τα οποία είπε, τον κάλεσε η γερουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες να πει τι θα κάνουμε για τους ακροτηριασμούς. Ένα στοιχείο για την ηλική πραγματικότητα. Ζυγίστε το. Και τα είπε με μια μικρή λεπτομέρεια να διορθώσω ότι οι γιατροί πρέπει να λένε στους ασθενείς να βγάζουν τα παπούτσια και τις κάλες την ώρα της εξέτασης. Όχι ο ποδολόγος ή ο ποδοθεραπευτής που είναι μια καλή λύση για μας, δεν το βγάλαμε, δεν το λείπουμε. Άντε πήγε να συνδεί και αυτός που πονάει το πόδι. Είναι στο δεύτερο στάδιο ο ποδολόγος και ο ποδοθεραπευτής που έδειξε ο κύριος Τσανικίδης, που δεν μπορέσει να μας βοηθήσει, να αποφόρτισει, να κάνει καλό παππούζι, να μην το χτυπάει κλπ. Άρα, ας τα έχουμε αυτά υπόψη μας και σας ευχαριστώ όλους. Απλά να προσθέσω ότι στη Μεγάλη Βρετανία κάνανε ένα πείραμα να κλείσουν τα ιατρεία διαβητικού ποδιού και είδαν το τι συνέβη και φυσικά τα ξανά άνοιξαν. Άρα, εδώ δεν είναι να ανοίξουμε ιατρεία διαβητικού ποδιού. Εδώ κάθε ιατρείο που λειτουργεί διαβητικό ιατρείο, είτε ιδιωτικό, στον ιδιωτικό τομέα, είτε σε νοσοκομείο, θα πρέπει πάντα να εξετάζουμε το πόδι. Από ό,τι είδατε, είναι πάρα πολύ απλή εξέταση και με πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Απλά να έχουμε τη διάθεση για να το δούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι θα σώσουμε ανθρώπινη ζωή. Δεν σώζουμε μόνο πόδι. Ανθρώπινη ζωή και όλες τις επιπλοκές που θα έχει μετά και οικονομικά, το τελευταίο που μας ενδιαφέρει, αλλά και ο άνθρωπος με ακροτηριασμό είναι ένας άνθρωπος που έχει τεράστιο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ.